Οι Ισπανοί εταίροι μας λοιπόν συνεχίζουν να εξοπλίζουν την Τουρκία, μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ισπανία εξοπλίζει την Τουρκία, μια χώρα εκτός Ευρώπης, η οποία απειλεί δύο ευρωπαϊκά κράτη, την Ελλάδα και την Κύπρο, μάλιστα της Κύπρου κατέχει και εδάφη το 38% παρανόμως φυσικά, επίσης έχει κάζους μπέλη εναντίον της Ελλάδος, Επίσης φυσικά παράνομο, το μοναδικό που υπάρχει στην Ιφίλιο απειλεί τη χώρα μας στην περίπτωση που ασκήσει νόμιμα κυριαρχικά τις δικαιώματα. Συνεχίζει παρόλα αυτά η Μαδρίτη και ο Ισπανός Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος πριν από χρόνια σε συνάντησή του με την κυρία Γεννηματά το 2018 όπως αναφέρει ο καθηγητής Ιωακιμίδης, πρώην πρεσβευτής και σύμβουλος του Υπουργού Εξωτερικών, αναφέρει σε, στο in.gr ότι θυμάται συνάντηση Σάντσεθ με τη γεννηματά στους Δελφούς το 2018 όπου όταν η κυρία γεννηματά του είχε αναφέρει ακριβώς το θέμα των εξοπλισμών της Τουρκίας ο κύριος Σάντσεθ πάντα κατά τον κύριο Ιωακημίδη τον καθηγητή ο Σάντσεθ είχε πει τέτοιοι εξοπλισμοί είναι έξω από την ηθική των σοσιαλιστών τελικά όπως φαίνεται ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας δεν είναι εκτός της ηθικής του να εξοπλίζει την Τουρκία, φαίνεται ξεκάθαρα από τις πράξεις του, συζητά δεύτερο αεροπλανοφόρο, όχι μήνυ σαν το Ανατολού, αλλά κανονικό αεροπλανοφόρο, ακόμα και υποβρύχιο με την Τουρκία, να παραδώσει στην Τουρκία, η Τουρκία την οποία συνεχίζουν οι δομές Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστατεύουν στην ουσία, γιατί ούτε κυρώσεις τις επιβάλλουν, ούτε άλλα σοβαρά μέτρα ανάσχεσης των επεκτατικών της διαθέσεων εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας μην γελιόμαστε, γιατί όσα κάνει εναντίον των ελληνικών συνόρων, ελλαδικών και κυπριακών, είναι και εναντίον των ευρωπαϊκών συνόρων, εκεί στην Κύπρο κατέχει ελληνικό έδαφος, κατέχει κυπριακό έδαφος και ευρωπαϊκό έδαφος. Σε κάθε περίπτωση, η λεγόμενη strategic compact, η στρατηγική πηξίδα, της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά αντιμετώπιση προκλήσεων και απειλών που παρουσίασε ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης Ζωζέπ Μπορέλ αναφορικά με την Τουρκία κάνει λόγο για διασφάλιση επικοδομητικής και θετικής σχέσης που θα είναι για το συμφέρον και των δύο μερών και δηλαδή Ευρώπης και Τουρκίας αλλά πρέπει η Τουρκία να προχωρήσει στο δρόμο της συνεργασίας βιώσιμης αποκλιμάκωσης και να ανταποκριθεί στις ανησυχίες της Ένωσης και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2021. Έτσι λοιπόν δεν αντιμετωπίζεται η Άγκυρα σαν απειλή. Αθήνα και Λευκοσία έχουν ζητήσει να αναφερθεί σαν απειλή η Τουρκία, από την άλλη φυσικά Ισπανία, Γερμανία και άλλες χώρες δεν το δέχονται αφού τροφοδοτούν με οπλικά συστήματα την Τουρκία, βλέποντας το πρόσκαιρο όφελος βλέποντας το δέντρο και χάνοντας το δάσος γιατί το μακροχρόνιο όφελος των δύο χωρών είναι μέσα στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Πρακτικές σαν αυτές της Μαδρίτης και του Βερολίνου προωθούν τη διάλυση της Ευρώπης και αν διαλυθεί η Ευρώπη οι δύο αυτές δυνάμεις είναι αμελητές σε ισχύ σε σχέση με τους γίγαντες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας, της Κίνας, της Ινδίας και άλλων αναδυόμενων χωρών. Έτσι λοιπόν βλέπουμε Παρόλε τι επιδιώξει τη Ελλάδο, η λεγόμενη Ευρωπαϊκή Πηξίδα να μην αναγνωρίζει την Τουρκία ω απειλή, μπορούν έτσι ελεύθερα οι κύριοι Ισπανοί και οι κύριοι Γερμανοί. Μιλάω πάντα για τι κυβερνήσει, όχι του φίλου λαού με του οποίου μα συνδέουν τόσα πολλά και με του δύο. Να ενισχύουν την Τουρκία. Είδαμε την ακαριά αντίδραση δένδια και τη ελληνική διπλωματία. Τα παρουσιάσαμε εχθές το βράδυ. Έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας εδώ για να δώσει εξηγήσεις. Εκλήθη εκτάκτος και ο Ισπανός πρέσβης στο περιθώριο ακριβώς της Συμφωνίας Πώλησης Όπλων της Ισπανίας στην Τουρκία. Το αίτημα έγινε από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, τον κύριο Δεμίρι, Έγιναν συστάσεις προς την Ισπανία και συνομιλίες τηλεφωνικές δέντια με τον Ισπανό ομόλογό του ο οποίος θα έρθει εδώ να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις. Σε κάθε περίπτωση έγινε το αίτημα από τον Ισπανό Υπουργό Εξωτερικών, το οποίο δέχ, δέχθηκε ο Δένδιας, τον αναμένουμε εδώ. Το θέμα είναι άλλο. Το αεροπλανοφόρο της Τουρκίας, το καινούριο εφόσον ε, χτιστεί, εφόσον κατασκευαστεί μαζί με το Ανατολού, ας μην γελιόμαστε. Χωρίς τα F-35 θα είναι δύο κινούμενοι στόχοι για τους εξωσέτ, στην Ανατολική Μεσόγειο και οπουδήποτε αλλού τα βγάλει η Τουρκία. Για το Αιγαίο δεν το συζητάμε. Έχουν μηδαμινοί, μηδαμινές πιθανότητες επιβιωσιμότητας σε περίπτωση επιχειρήσεων ούτε, ούτε λεπτών δεν θα υπάρξει βιωσιμότητά τους. Στην Ανατολική Μεσόγειο πάλι δεν υπάρχει βιωσιμότητα αλλά μπορεί να αντέξουν ένα μικρό χρονικό διάστημα ανάλογα και με τα πλοία συνοδεία τους. Χωρίς τα F-35 αυτά τα ελικοπτεροφόρα ή αεροπλανοφόρα αν θα είναι το καινούριο, μήνυ αεροπλανοφόρο το πρώτο, Χωρί τα F-35, το ξαναλέω, δεν είναι σοβαρή απειλή, είναι στόχη. Ο, ούτε και φυσικά το υποβρύχιο, διότι <coughs> η Ισπανία ούτε 2.14 κατασκευάζει, σαν τα γερμανικά που διαθέτει η Ελλάς και δίνει η Γερμανία και στην Τουρκία, ούτε φυσικά σκορπέν και μπαρακούντα της Γαλλίας. Ε, δεν θα είναι σοβαρή απειλή ούτε το υποβρύχιο. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πληροφορίες για αποβατικά σκάφη και δεδομένου του γεγονότος ότι η Τουρκία τον αποβατικό στόλο που έχει και την αποβατική στρατιά του Αιγαίου δεν την προορίζει για τα βουνά του Κουρδιστάν φυσικά ούτε της Αρμενίας ούτε της Βορείου Συρίας αλλά την προορίζει για τα ελληνικά νησιά τα οποία θέλει να αρπάξει έτσι λοιπόν προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι υπάρχουν φήμες που διαβάζουμε στο βηματοδότη και το βήμα, ο οποίος ξέρει πάντοτε τι λέει. Παίρνουμε την πληροφορία από εκεί λοιπόν ότι υπάρχουν φήμες για την κατασκευή αποβατικών σκαφών και αυτό είναι η πραγματική απειλία, η πραγματική ανησυχία, διότι είναι είτε για τα ελληνικά νησιά ή για την Κύπρο, το έτερο ελληνικό νησί, το έτερο ελληνικό κράτος που είναι κράτος σήμερα, είτε ακόμα και για τη Λιβύη. Φυσικά αυτά όλα προβληματίζουν τους επιτελείς μας, οι οποίοι παίρνουν πάντοτε τα απαραίτητα μέτρα πριν, γι' αυτό η Ελλάδα είναι πάντοτε ένα βήμα μπροστά. Φυσικά η Ελλάδα έχει πλήθος αβήθιστα αεροπλανοφόρα στο Αιγαίο, το Ιόνιο, σε όλες τις ελληνικές θάλασσες. Ένα από αυτά είναι και η Κύπρος, πάνω πλάστα, εκεί κατάφορτα όλα, ε, έτοιμα να αντισταθούν σε κάθε επιβουλέα, σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης που προβλέπει σαφώς τη στρατιωτικοποίηση των νησιών με τις απαραίτητες δυνάμεις για την προστασία τους. Τις απαραίτητες δυνάμεις. Ε, οι δυνάμεις φυσικά αυτές μπορούν να αυξηθούν για να είναι απαραίτητες για την προστασία τους, ακριβώς αυξημένες εφόσον αντιμετωπίζουν τον τουρκικό αποβατικό στόλο και την αποβατική στρατιά του Αιγαίου στις ακτές της Ιωνίας της Δυτικής Μικράς Ασίας με σαφή επιθετικό προσανατολισμό εναντίον των ελληνικών νησιών. Στην Κύπρο υπάρχουν οι δυνάμεις του Ατήλα, άρα οποιαδήποτε αύξηση των δυνάμεών μας εκεί είναι απολύτως νόμιμη και φυσικά στη Λιβύη πιστεύουμε ότι θα αναλάβει το θέμα μετά τις εκλογές της 24ης Δεκεμβρίου είτε ο στρατάρχης Χαλίφα Μπελκασίμ Χάφτα είτε ο Αγγίλα Σάλεχ, ο πρόεδρος του Λιβικού Κοινοβουλίου εφόσον ένας από τους δύο εκλεγεί. Πέραν αυτού, πέραν των μεγάλων αεροπλανοφόρων, των αβήθιστων, έχουμε και την Κρήτη που όπως είχε πει η κυρία Μπακογιάννη, πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος πριν από αρκετό καιρό, αλλά ήταν ιδιαίτερα εύστοχο το σχόλιο της, η Κρήτη είναι αστακός, κατασκευάζεται ο δεύτερος ναύσταθμος του ελληνικού στόλου μετά τη Σαλαμίνα. Θα είναι εκεί στη Σούδα, στην Κρήτη για τον καλύτερο και πιο άμεσο έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου και φυσικά το κυριότερο της παροχής άμεσης συνδρομής με πανίσχυρες όχι μόνο αεροπορικές δυνάμεις που βρίσκονται εκεί στο Καστέλι, στην Κρήτη και τα λοιπά στις μας αλλά και ναυτικών δυνάμεων ισχυρών από τη βάση της Σούδας για τη συνδρομή και προς το έτερο ελληνικό κράτος στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δυνάμεις πεζοναυτών διαθέτουμε εκεί. Ελπίζουμε να σταλούν και οι κατάλληλε δυνάμεις ελικοπτέρων, μεταφορικών ελικοπτέρων για τους πεζοναύτες μας. Να κάνουμε μία αναφορά τάχιστα και στα όσα είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας από το βήμα της Βουλής, είπε κάτι πολύ εύστοχο, τα είπαμε χθε τα περισσότερα, στη χώρα μας δεν ποινικοποιείται η αδράνεια στα εξοπλιστικά, αλλά η δράση, αλήθεια, αυτό το ερώτημα, η αδράνεια, η Αδράνια όταν η χώρα απειλείται, δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να τιμωρείται, πρέπει να τιμωρείται η δράση, αν οποιοδήποτε Έλλην που την πατρίδα του δεχόταν απειλή, τι θα έκανε, θα προσπαθούσε με κάθε μέσο τάχιστα να βρει όπλα και μέσα να ενισχύσει την άμυνα ούτως ώστε να σωθεί η χώρα ή θα αδρανούσε βλέποντας το δικό του προσωπικό όφελος ή φοβούμενος να μην βρεθεί μετά αντιμέτωπος με εξεταστικές και όλα αυτά. Ξάλλου ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας το είχε πει από την αρχή καλύτερα να χάσω τον ύπνο μου παρά να αδρανήσω κάπως έτσι το είχε πει όσον αφορά την άμυνα της χώρας. Ο Ερτογάν, ο οποίος προσπαθεί να κατασκευάσει πλήθος οπλικών συστημάτων ο ίδιος και φυσικά να αγοράσει νέα από την Ισπανία, από τη Γερμανία, γεωτρητικά σκάφη από την Νότια Κορέα και πάει λέγοντας. Αυτά προς το παρόν θα αναφερθούμε σε περισσότερα σε επόμενες εκπομπές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το βράδυ σας περιμένω όλους στην καθιερωμένη ζωντανή μετάδοση για να σχολιάσουμε μαζί την επικαιρότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο Σαββάτου σε όλους σας.